Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο μεγάλο δελτίο ειδήσεων της Δέλτα Τηλεόρασης. Άδικη χαρακτηρίζει ο Μητροπολίτης Αλεξανδρούπολης την κατακραυγή που έχει δεχτεί ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Τάσος Κουράκης μετά την τοποθέτησή του στο συνέδριο Εκκλησία και Αριστερά που ολοκληρώθηκε πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Άνθιμος, που έλαβε μέρος στο συνέδριο, το χαρακτηρίζει συνολικά ως χρήσιμο, επισημένοντας την ανάγκη να γίνει και ένα ακόμη συνέδριο που να εξετάζει τις σχέσεις της Εκκλησίας με τη δεξιά. Το γεγονός ότι ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Τάσος Κουράκης ανασκεύασε τη δήλωσή του περί πληρωμής των ιερέων από τους πιστούς, επισημαίνει ο Μητροπολίτης Αλεξανδρούπολης Άνθιμος. Ως εκ τούτου, εκτιμά ότι η κατακραυγή που δέχτηκε ο βουλευτής είναι άδικη. Είδα τον ίδιο τον βουλευτή, ο οποίος είπε: «Έχετε δίκιο, ανακαλώ αυτό που είπα, δεν μπορεί να γίνει γιατί προσβάλλει την προσωπικότητα του ανθρώπου». Δηλαδή δεν ήταν εξαγγελία προγραμματικών εκδηλώσεων και προγράμματος ενός κόμματος, ήταν ένας γόνιμος και ειλικρινής διάλογος στον οποίον υπόθηκαν κάποια πράγματα, ανασκευάστηκαν από το διάλογο κάποια άλλα και θεωρώ λάθος τώρα όλη αυτή την κατακραυγή. Ο κύριος Άνθιμος συμμετείχε στο συνέδριο Θρησκεία και Αριστερά, αναπτύσσοντας το θέμα της διδασκαλίας των θρησκευτικών στα σχολεία. Υπόθηκαν πράγματα που έμειναν στα κείμενα και νομίζω ότι κάποια στιγμή θα είναι χρήσιμα αν θέλουμε να τα αξιοποιήσουμε. Δηλαδή, ποια είναι τα θέματα? Η αξία και η συμβολή του μαθήματος των θρησκευτικών, αυτό ήταν το δικό μου θέμα, στη σημερινή εκπαίδευση. Υπόθηκαν πολύ καλά πράγματα από το να είναι το μάθημα προαιρετικό, να είναι υποχρεωτικό. Τελικά και τα αριστερά κόμματα συμφωνούν να είναι υποχρεωτικό το μάθημα, αλλά να είναι ευρύτερο σε ένα μάθημα πολιτισμού που απορρέει από την ορθόδοξη χριστιανική πίστη και αγκαλιάζει τους πάντες. Στο συνέδριο αναπτύχθηκαν διάφορα θέματα τα οποία αφορούν την Εκκλησία και εν τέλει το συνέδριο αποτέλεσε μια επικοδομητική ανταλλαγή απόψεων. Είπαμε για το μεταναστευτικό ζήτημα, πώς το βλέπει η αριστερά και πώς το βλέπει η Εκκλησία. Είπαμε για την αξία των συμβόλων στους δημόσιους χώρους, στις εικόνες, στις δημόσιες εκδηλώσεις και καταλήξαμε σε καλά συμπεράσματα ότι η Εκκλησία πρέπει να διαχειρίζεται τα σύμβολα στο δημόσιο χώρο και να μην αφήσουμε κανέναν άλλο να τα διαχειριστεί. Είπαμε ακόμα για την περιουσία την εκκλησιαστική, όλο αυτόν τον μύθο και νομίζω ότι έγινε κατανοητό και το απεδέχτησαν τα αριστερά κόμματα ότι ναι, αυτή η υπόθεση περί της αμύθιτης περιουσίας είναι ένας μύθος. Αυτό που μένει τώρα είναι να γίνει ένα ακόμη συνέδριο το οποίο όμως να εξετάσει τη σχέση της Εκκλησίας με τη δεξιά, καλύπτοντας έτσι τις σχέσεις της Εκκλησίας με όλο το πολιτικό φάσμα.